Εν μέσω λειψιδρία και έντονη ξηρασία, η δεη πετυχαίνει σημαντική εξοικονόμηση νερού, καθώ εντοπίζει άμεσα τι διαρροέ μέσω ενό εφιού συστήματο ανείχνευση διαρροών. Και όλα αυτά σε συνδυασμό με την εγκατάσταση ψηφιακών υδρομέτρων, έργων αντικατάσταση αγωγών και άλλων δράσεων. Ενό συστήματο που βοηθάει πάρα πολύ τη ΔΕΙΑΙ Ηρακλείου στο να μπορεί ε, να προσεγγίσει, να μπορεί να καταγράψει τις διαρροές, τις βλάβες που μέχρι πρώτη δεν μπορούσε και με ασφάλεια, με ταχύτητα να μπορεί και να αποκαταστήσει τις ζημιές. Σε σύνολο 48.000 υδρομέτρων έχουν εγκατασταθεί στο Ηράκλειο τα 15.000 με τη μείωση στο διαρροών να αγγίζει μέχρι στιγμή το 10% ποσοστό το οποίο μπορεί να ανέλθει στο 40% τα επόμενα χρόνια. Περίπου το 50% είναι μη τιμολογούμενο νερό. Ήτανε, μέσα στα πλαίσια τη αλλαγή αυτών των δικτύων προσδοκούμε να φτάσουμε στο 20% μόνο, που είναι ο μέσο όρο περίπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 20 εκατομμύρια κυβικά έχουμε ετησίω για το Ηράκλειο, χρειάζονται για την ίδρυυση του Ηράκλειου. Οπότε, καταλαβαίνετε, μια οικονομία τη τάξη του 30% συζητάμε για 5 με 6 εκατομμύρια ετησίω το νερό που θα χρειάζεται για το Ηράκλειο. Το FES σύστημα εντοπισμού διαρροών στο δίκτυο τη AI αποτέλεσε αντικείμενο ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην εγκατάσταση υπεξεργασία νερού από Σελένη με του ομιλητέ να περιγράφουν τα σημαντικά ωφέλη του επίμαχου προγράμματο στο πλαίσιο τη διαχείριση συντατικών πόρων. Μέσω από τα νέα έξυπνα συστήματα υπάρχει η δυνατότητα να ελεγχθούν όλε οι διαρροέ και να έχουμε μια απολυταρισματικότερη διαχείριση του νερού που παρέχει του καναλωτέ. Υπάρχει μια online πλατφόρμα στην οποία καθημερινά συλλέγονται τα δεδομένα. Στη σκιά των συνεπειών τη κλιματική αλλαγή, η επίτευξη του στόχου εξοικονόμηση νερού τη τάξη των 5 εκατομμυρίων κυβικών είναι σημαντική, όπω επισήμανε ο Γιώργο Βουρεξάκη, ο οποίο παράλληλα σχολίασε τα παράπονα αρκετών δημοτών που κάνουν λόγο για αυξημένου λογαριασμού νερού μετά την αντικατάσταση υδρομέτρων. Όλα τα παλιά εγκομετρικά υδρόμετρα που ήταν περίπου στα 5, 5 000, ήταν 20-30 χρονών, καταλαβαίνετε αυτά ή είχαν βλάβει ή υπολειτουργούσαν με αποτέλεσμα τώρα που τα ψηφιακά πλέον είναι κανονικά, γράφουν μέχρι και το λίτρο, όποιος έχει κάποιο μεγάλο λογαριασμό, να έρθει να κάνουμε ένα έλεγχο.